τραβήξει το βίντεο που να τρέχει μπροστά μα. Κάνω και μια φόρμα. Να θέλουμε να βγάλουμε ένα τραβήξει το βίντεο. Και μια φόρμα. Έχουμε πάει πολλέ τι κάρτε. Είμαστε στην Ελλάδα. Θέλουμε ακόμα μία ώρα και 50 λεπτά για τα λάμπατα. Και ώρα είναι έρθει. Το οποίο είναι πόσιο. Τριγύρω στι μονοκοφέ υπάρχει χιόνι. Ελπίζουμε όταν παίρνουμε βόρεια να βρούμε λίγο παραπάνω άσχημο τοπίο. Η κοπέλα μου γελάει. Ο κάμερα μου άνθρωπο και το όμω και αυτό είναι που πετράει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Oh no! Φαίνομαι. Πανέμορφος δεν είμαι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στην πανέμορφη, ηγετική, τρομερή, συναδελέω, την Καλαμπάκα. Φτάσαμε, το traveling ξεκινάει επίσημα, δεν ξέρω τι αρχή έχουν σωθεί και τι αρχή όχι. Απλά βγαίνω με μια κάμερα έξω, θα μου περάσει ο κόσμος για τρελό. Δεν είμαι όμως. Το κάνω για εσάς. Σοπεούτιφουλ. Σοπεούτιφουλ. Γεια σας. Σα τα χιόνια. Λοιπόν, είμαστε, έχουμε κατέβει. Καλαμπακά, κάτω. Καλαμπακάρα, κάτω. Για όσους ξέρουν, τώρα θα περάσουμε έξω τον τιβάνι. Χαιστήκατε, το ξέρω. Και έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, μπορούμε να πούμε, να χτυπήσουμε κιόλας, η εξερεύνηση της Καλαμπάκας. Το tour. Το tour. Λίγο ρε παιδί μου, λίγο να δούμε τι παίζει, λίγο το τι υπάρχει για φαγητό, τι κυρίως. Υπάρχει για ποτό. Για φαγητό. Γιατί είμαστε λίγο κυλιόβολοι. Για να πάμε να φάμε, λίγο τι υπάρχει για ποτό, για καφέ. Και για φαγητό. Και για φαγητό, δεν ξέρω τι το πάμε. Για φαγητό δεν ξέρω το πάμε, γι' αυτό το ξέρω είπα. Ωραία. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Η φίλη μου η Σοφία. Εντάξει, αυτό το ξέρετε. Και την κοπέλα δίπλα την ξέρετε επίσης, την έχετε δει στο. Πώς το λένε. Πού το είχατε δει, στο πρώτο traveling. Ναι, και στην Κύπρη. Από εκεί, αυτό. Ναι, αυτό. Ούτε εγώ ήρθα. Πού πάμε. Από εκεί. Πάμε, παιδιά. Δεν έχει τίποτα να δείτε τρομερό. Ναι, εκεί ακόμα. Ακόμα, να. Τεκάρετε κι εσείς λίγο. Τα μετέωρα τα βλέπετε. Πάνω, το τιβάνι εδώ, συνεχίζουμε το
στον κεντρικό δρόμο, να μην πεθάνουμε. Πάμε. Χιόνι παντού. Χιόνι. Τρομερό είναι. Χιόνι! Τι? Χιόνι! Πώς φίλε. Εμένα μου είχαν πει ότι θα είχε δροσιά, αλλά δεν το περίμενα θα είχε τόσο πολύ. Δηλαδή είχα προετοιμαστεί για άλλες καταστάσεις, κατάλαβατε. Έχω να πω ότι στην Καλαμάτα γενικά το χειμώνα μάλλον τους πιάνει ένα σύστημα που κάνουν έργα. Ναι, όπου έχουμε και αν έχουμε πάει, θα το κάνουν έργα. Το μάτι, αν δρόμοι. Δεν το κάνουμε το καλοκαίρι. Τι θα πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τώρα περνάμε από κάτι τετρασθενικά. Εντάξει, χοτέλ λέει. Τέλος πάντων. Όταν βρούμε να πάμε. Έχει παιδιά πάντως την δροσιά την έχει. Αν έρθετε δηλαδή, να είστε προετοιμασμένοι στα φουλ. Διότι θέλει. Ποιο είναι μπροστά. Το βλέπετε. Μισό μισό. Περίμενε. Βλέπετε. Βλέπετε. Περίμενε. Τέλειο. Α. Το μάθατε πρώτοι, από Σοφία. Εδώ το χιονάκι έχει γίνει φαγός. Εγώ περνάω, ελπίζω να ζήσω. Για να το βγάλω το τρίμερο. Τέλεια. Και τώρα επιστρέψαν τα ζευγάρια κανονικά. Γεια σας. Παρασκευούλα. Και το επόμενο ζεύγος. Πήγατε να δείτε live του μπαγά. Μου δεν το είδατε. Πειράζει όμως, εδώ. Εδώ. Αλλιώς. Θα τα πούμε όταν βρω κάτι πιο ωραίο να σας δείξω, διότι τώρα δεν βλέπω κάτι που να με εξητάρει ιδιαίτερα. Εκτός από το βράχο των μετεώρων. Τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Με ταλαιπωρούνε δίχως λόγου, πεινάω. Και με έχουν κάνει το γύρο της Καλαμπάκας. Με έχουν κάνει το γύρο της Καλαμπάκας. Προσπαθώ να βρω φαγητό εδώ. Το ζούμε πάρα πολύ επικίνδυνα. Έχουμε κάνει το γύρο της Καλαμπάκας. Της τεράστιας αυτής πόλης που λέγεται Καλαμπάκα. Από παντού βλέπεις το βράχο των μετεώρων. Ναι. Το θέμα είναι όμως, όπως είπαμε, έχουμε κάνει το γύρο και δεν έχουμε καταλήξει σε οποιοδήποτε μαγαζί που θα μπορώ να φάω. Και πεινάω. Και εγώ, και αυτός. Πίνα. Κάτι τρομερό, το οποίο πρέπει να το μοιραστώ. Τα Μικέλ κάνουν delivery, έτσι που έτσι είναι. Απίστευτο, μπράβο. Πολύ μπροστά. Καλαμπακάρα. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Ποτέ όμως. Ποτέ. Για ποιο λόγο δεν σταματούν ποτέ. Το βλέπετε αυτό. Και λέει, το ξέρεις κάτι, έχουν εξαντλήσει όλη την προσπάθεια σε αυτό εδώ πέρα. Μπράβο. Ωραία. Τα εξαντλήσανε εκεί, αλλά θα ξέρεις κάτι έγινε. Αυτό. Γεια. Άντε πάλι με το γεια. Να το πιστέψετε. Κάσαμε να φάμε. Η ώρα είναι 2:05. Λες και είναι 8 βράδυ και δεν έχει πάει μια ώρα και είναι 2:05. Τι έχω φάει μέσα στο τηλέφωνο, είναι στις 5 ώρα το πρωί και εγώ με κάτι μπισκότα βρώμης. Βρώμης ήταν. Digestive. Κάναμε το κουδίσιο προϊόντα. Δεν είναι χορηγούς, δεν μας πληρώνει. Απέσια τα προϊόντα. Άμα δεν με πληρώσει Digestive. Άμα δεν με πληρώσει. Μια εταιρεία τέλος πάντων που αρχίζει από Digestive και τελειώνει σε Steve. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Τι πίνεις? Δεν μπορώ να πω. Μπύρα, αλλά δεν πούμε τι. Δεν μπορούμε να πούμε τι. Δεν ξέρουμε αν είναι ωραία. Σωστά. Πάντως, έχει τέτοιο χρώμα. Ποιες δεν νομίζετε ότι έχει τέτοιο χρώμα από τα φασουλίδες? Μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι. Κουί. Για να μυρίσετε. Επίσης, είναι πρώτη μέρα και σαν πρώτο μαγαζί που διαλέξαμε για φαγητό. Ναι. Μπορώ να πω ότι είναι η πρώτη καλή επιλογή. Ως προς το χώρο. Μετά θα πούμε ως προς το ποιότητα φαγητού.
ευθεία ενημέρωση. Γιατί σα έχω αφήσει πολλή ώρα. Τε. Πάγαμε στο Βάλια Κάλτα. Λοιπόν, είναι ένα μαγαζί εκπληκτικό. Το συστήμα είναι επιφύλακτα και για το χώρο και για το φαγητό του. Είναι εκπληκτικό και αυτό που το έχει, εκπληκτικό κι αυτό. Που επειδή ξέρω εγώ, επειδή είμαστε λίγο tourist εμεί εδώ, μα είπε και 5-6 πραγματάκια ρε παιδί μου για την Καλαμπάτα. Οπότε μα έδωσε ένα χάρτη. Οπότε τσικιτσίκι λίγο. Το βλέπετε και πίσω εδώ πέρα. Γίνεται ωραίο πραγματάκι. Έχουμε βγει λίγο έτσι το βραδάκι για να. Πιο μεγάλη ρε παιδί μου, έτσι απαλό. Χαλαρά πράγματα σήμερα, παιδιά, γιατί είμαι κομμάτι. Αυτά. Και εντάξει τώρα. Για αύριο βλέπουμε. Είναι μια καινούργια μέρα. Θα την ξημερώσουμε αύριο. Πάμε. Λοιπόν, για αρχή. Να τι φαίνομαι, φαίνομαι. Λοιπόν. Έχει ξημερώσει δεύτερη μέρα. Δεύτερη μέρα. Και αυτό το γρουρ που ακούτε είναι ότι στο ξενοδοχείο κάνουν έργα. Και το ακόμα καλύτερο, ξυπνάς, σηκώνεις το κρεβάτι σου. Γενικά, μόλις βγεις, αντικρίνεις αυτό. Δεν το λες και άσχημο. Σήμερα η μέρα έχει ότι θα ανέβουν πάνω. Μετέωρα. Θα πάμε στο μεγάλο. Μεγάλο μετέωρο δεν λέγεται. Πάμε στο μεγάλο μετέωρο. Που είναι ένα εκ των μοναστηρίων που βρίσκονται πάνω στο βράχο. Το οποίο έχει μουσεία μέσα. Θα προσπαθήσω να το. Δεν ξέρω τώρα αν επιτρέπεται να τραβήξω. Οπότε θα προσπαθήσω να τραβήξω. Αν επιτρέπεται, αν δεν επιτρέπεται, προφανώς δεν θα τραβήξω τίποτα. Χθες το βράδυ δεν κάναμε κάτι. Χθες το βράδυ κάτσαμε απλά να πω έτσι σε μια pub. Μια πολύ ωραία pub. Πάλι φάγαμε κλασικά πράγματα. Ήρθαμε και τις μπύρες μας και όλα τα σχετικά. Και μετά γυρίσαμε στο δωμάτιο. Δεν κάναμε δηλαδή κάτι ουσιαστικά εξηγητημένο. Και όπως είπα, έχει εκκλησία χθεσινή ημέρα. Σήμερα λοιπόν έχουμε να κάνουμε αυτά. Καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή, θα έχετε ενημέρωση. Κλασικά πράγματα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ότι να πάμε στο μεγάλο μετέωρο και να πάμε και μετά στον Άγιο Στέφανο. Αυτά τα δύο μοναστήρια. Ανεβαίνοντας λοιπόν, εκτός ότι η διαδρομή είναι εκπληκτική, σταματήσαμε για τον απλό λόγο. Σταματήσαμε γιατί αυτό. Αν και δεν πρέπει να αργήσουμε πολύ, γιατί το μοναστήριο Άγιος Στέφανος κλείνει σε λιγάκι. Κλείνει νωρίς. Μόνο λίγο για το πλάτωμα που έχουμε. Απλά μόνο για εσάς να το δείξω, παιδιά. Θα πεθάνω, ρε. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπετε. Δεν βλέπετε, θα δείτε. Μισό. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο και πραγματικά άλλο να το δείτε μέσα από την κάμερα που
δεν γράφει και τόσο καλά. Και άλλο να το βλέπετε ζωντανά αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι απίστευτο. Και στάση νούμερο 1. Αν φαίνεται πίσω, το μονο... η Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου. Το λέει, το λέει εκεί πίσω. Δεν θα με διορθώσεις. Μοναστήριο Στεφάνου. Το μοναστήριο λοιπόν του Αγίου Στεφάνου. Είναι το πρώτο που θα δούμε και μετά θα πάμε στο μεγάλο μετέωρο που δεν θυμάμαι πως λέγεται κανονικά, αλλά θα το δούμε όλα. Ενημέρωση. Στο μοναστήριο, όπως ήταν φιλολογικό, δεν μπορούσες να έχεις την κάμερα και τα σχετικά, οπότε δεν τραβήξα μέσα πολλά πράγματα. Έχουμε τραβήξει μόνο μια σχετικά θέα και όλο αυτό, δεν είχε κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε έρθει στο μεγάλο μετέωρο ή αλλιώς Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, αυτό τέλος πάντων. Μπράβο παιδιά, χαίρομαι που βλέπω όλους με μια κάμερα στο χέρι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και επίσης να ενημερώσω ότι λογικά και αυτό επειδή είναι μοναστήρι δεν θα μπορούμε να τραβήξουμε πολλά πράγματα παρά μόνο καμιά θέα και τα σχετικά, οπότε μην περιμένετε πλάνα από μέσα. Έχαμε το κερατό μου, αλλά δεν μπορείς να τραβήξεις. Τα παράπονα τα ακούτε, είναι απολύτως δικαιολογημένα, οπότε γενικά κάποια στιγμή όταν θα ξανασταματήσουμε και όλα αυτά θα σας πω γενικά ρε παιδί μου και στο ένα μοναστήρι και στο άλλο το τι είδαμε και το τι έγινε. Πάντως, από ό,τι λένε, το μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου και το μοναστήρι εδώ, στο Μεγάλο Μετέωρο, δηλαδή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου, τέλος πάντων αυτό, λένε ότι αξίζει να τα επισκεφτείτε και τα δύο και ότι αν τα επισκεφτείτε θετικά είναι σαν τα έχετε δει όλα, είστε καλυμμένοι. Κάτι ιδιαίτερο που ξέχασα να πω είναι ότι σε αυτό εδώ το μοναστήρι, για να φτάσεις, πρέπει να περπατήσεις, να ανεβοκατεύεις 300 σκαλιά. Πάμε. Και έχουμε έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε το μαραθώνιο τώρα των 300 σκαλιών. Γιατί πρέπει να πας όλο αυτό, 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 αυτό. Και να πας εκεί, 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 εκεί από κάτω. Να ανέβεις πάνω, να φτάσεις. Για να φτάσεις. Οκ. Okay. Εμπειρία κι αυτό. Σαν το παλαμίδι. Εσύ τι κάνεις? Λογκάρουμε. Ιντσέψιο. Οπότε. Το λαγωνικό ρανταπλάν γιατί έχει πάει μπροστά. Να δηλώσω κάτι στο δικό σου vlog. Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή. Ναι. Δεν είναι τα τσικά σκαλιά. Είναι μόνο τα σκηνιά. Ναι. Και το καλάθι. Ναι. Και λέω θα μπούμε εκεί μέσα και εγώ θα κοιτάζω κατά μόνο το κενό. Και τελικά. Αλλά δεν είναι τα σκαλιά και λέει εντάξει. Όλα κομπλέ. Όλα κομπλέ. Σωθήκαμε. Πετύχαμε και μια αερομετάφορα. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, μετά από δεν ξέρω πόσα σκαλιά, πρώτη θέα είναι αυτή. Εγώ κουραστικό όμως. Και αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι μια έτσι ζωή στο βράχο, όπου μπορείς να έρθεις και να γράψεις την ευχή σου σε διάφορα χαρτάκια, όπως λέτε εδώ στον τοίχο, στο βράχο, συγγνώμη, καλυμμένα. Και φυσικά αφήνεις και πράγματα εκεί πέρα, ευχές, οτιδήποτε θέλεις εσύ. Σαν τα τάμα, σαν ευχή, σαν το οτιδήποτε, ώστε να πραγματοποιηθεί. Οκ. Okay. Είναι και αυτό μια μορφή πίστης. Και μετά από άλλα κάμποσα σκαλιά, η θέα η επόμενη είναι αυτή. Και είμαστε φυσικά ένα βήμα λίγο πριν μπούμε στο μοναστήρι. Εγώ όμως κουράστηκα. Λοιπόν, ενημέρωση. Πήγαμε στα μοναστήρια, το είπαμε αυτό, ό,τι δείτε, δεν ξέρω τι πλάνο θα κρατήσω και τα σχετικά, να δείτε από τα μοναστήρια, έχει καλώς. Δεύτερον,
πήγαμε, θέλαμε να πάμε, πώς τον είπαμε τον πύργο. Είναι ένας, από το, ένας βράχος. Το Αδράχτη. Το Αδράχτη. Δεν καταφέραμε να πάμε. Είναι ουσιαστικά μέσα από όλο εκεί πέρα το Αδράχτη. Είναι ένας έτσι που στέκεται μόνος. Δεν καταφέραμε λοιπόν να πάμε λόγω χιονιού. Και δεν το πολύ ρισκάραμε το αμάξι. Οπότε είπαμε και πήγαμε στο Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας Μετεωρών αλλά και Μουσείο Μανιταριών. Πραγματικά αξίζει να το δείτε και πραγματικά μαθαίνετε πράγματα γιατί έχουν και την έξυπνη ξενάγηση όπου με barcode μπορείς να σκανάρεις και να δεις παραπάνω πληροφορίες για αυτό που βλέπεις, αλλά και γενικά έχει πάρα πάρα πολλά ζώα τόσο και της περιοχής αλλά και της Ελλάδος, γενικά και από άλλες χώρες τα οποία τα έχουν, ρε παιδί μου, τα ριχεύσει και δεν είναι βαλσαμωμένα, με τη βασική διαφορά όπως είπε ότι δεν χαλάνε. Από εκεί και πέρα τώρα το tour συνεχίζεται, η δεύτερη μέρα είναι σε εξέλιξη ακόμα και προσπαθούμε τώρα να βρούμε να φάμε. Αυτά, θέλουμε να πάμε να δούμε και μια κλίση ακόμα, αλλά θα το δούμε. Ενημέρωση. Πριν από λίγο γυρίσαμε στα δωμάτια. Τι κάναμε, δεν κάναμε κάτι συζητημένο, απλά πήγαμε και φάγαμε γιατί πίνα και η κοιλιά μου βασικά έχει φτάσει στην πλάτη, εμένα. Πήγαμε, φάγαμε σε μια πάρα πολύ ωραία έτσι ταβέρνα, παραδοσιακή, με πολύ ωραία θέα και ενώ μέσα ήμασταν στη ζεστασιά μας και τώρα στα σχετικά, πώς το λένε, έξω το παράθυρο, όλη η θέα που είχε ήταν χιονισμένη. Ήταν, κάναμε έτσι μια γρήγορη βόλτα ξανά λίγο στην Καλαμπάκα, λίγο απογευματάκι έτσι και όλο αυτό. Και γύρισαμε στο δωμάτιο να ξεκουραστούμε και κάπου εδώ, δηλαδή θα κλείσουμε τη δεύτερη μέρα ουσιαστικά. Και την τρίτη μέρα θα δούμε τι σχέδια έχουμε. Θέλουμε να πάμε να δούμε μια εκκλησία που είναι πολύ κοντά στο δωμάτιο το οποίο μένουμε. Η οποία λέει είναι 1500 ετών, είναι πάρα πολύ έτσι, παλιά. Και πιστεύουμε ότι θα είναι ωραίο να πάμε να τη δούμε. Και μετά, λογικά, αν πάνε όλα καλά, θα οδεύσουμε προς τα Τρίκαλα και προς το γυρισμό. Δεν θα περάσουμε καλά, δεν θα πάμε καλά. Και θα γυρίσουμε Αθήνα. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Αυτά. Συνέχεια μετά. Γεια σας, παιδιά. Hello. Τι κάνετε? Καλά είσαστε? Λοιπόν, η ώρα είναι 11:20, είναι η τρίτη και τελευταία μέρα. Φεύγουμε. Αλλά πριν φύγουμε, είπαμε ότι θα πάμε να δούμε πρώτα την εκκλησία. Αλλά άμα ακούτε αυτό το θόρυβο τον περίεργο, είναι σωστό, είπα και την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων, θα πάμε να δούμε μια εκκλησία 500 πλάσι ετών. Και μετά θα πάμε Τρίκαλα. Θα σας δείξω και Τρίκαλα. Για να μην λέτε ότι δεν σας πάω πουθενά. Αυτό το λέγα εκεί. Σε εσάς το έλεγα. Έκανες room tour, τίποτα που θέλεις? Όχι, δεν έκανα. Ωραία, δεν πειράζει, δεν θα δείτε. Ωραία. Και αφού κατεβήκαμε και φορτώσαμε τα πράγματα στο αμάξι, γυρίσαμε και απλά η θέα που συναντήσαμε ήταν αυτή. Νομίζω το ξαναείπα και πριν ότι, παιδιά, είναι άλλο το να το βλέπετε ζωντανό αυτό το πράγμα, αυτό το τοπίο, και άλλο να σας το δείχνω εγώ μέσα από την κάμερα. Είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, και αφού καταφέραμε και αποβράσαμε από την Καλαμπάκα, πού ήρθαμε, φίλε Δημήτρη, πού έχουμε έρθει? Νομίζω ήρθαμε Άμστερνταμ. Έχουμε έρθει στο Άμστερνταμ, πεταχτήκαμε λίγο μια βόλτα στο Άμστερνταμ της Ελλάδας. Είμαστε εδώ στον Τρίκαλα. Και άδειξη. Άδειξη.
στο ποτάμι. Δεν ξέρω ποιο ποτάμι είναι, γιατί είμαι λίγο αγιογράφητος, αλλά βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο trend σημεία των Τρικάλων. Εδώ έχετε δει τις περισσότερες φωτογραφίες. Εδώ έχετε δει τα περισσότερα stories. Εδώ, όχι εδώ, εδώ, σε κάτι γέφυρες. Όπως βλέπετε δεξιά-αριστερά. Εκεί έχουν βγει όλα. Δηλαδή, άμα βλέπετε κάτι από Τρίκαλα, είναι αυτό. Πού να τα δείτε χιονισμένα. Πού να τα δείτε στολισμένα. Μόνο αυτό πάνω. Εμείς δεν τα έχουμε δει, αλλά θα το δείξω. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω πάρει την κάμερα του vlogger και vlogger. Έρχεται. Γεια σας. Φεύγουμε από Καλα Μπακάρα. Δύο ακόμα δηλαδή. Αλλά εντάξει. Εν τω μεταξύ μίλαγα και δεν λέω. Αγια! Αυτό θα το κρατήσω να ξέρει. Let's go, baby! Τώρα σε κοπλέ. Χορός επίσης ο φίλης. Χορός επίσης ο φίλης. Χορός. 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 Και το κλείσιμο. Χορός. Και εδώ βλέπουμε την απόπειρα σε ένα ζευγάρι να προσπαθεί να βγάλει ένα μπούμεραγκ. Ναι. Προσέξτε όμως. Αυτά μου φεύγουν αγιώνοντας. Ωραία. Αυτό θέλω να το κρατήσω ατόπιο, οπότε Δημήτρη του μέλλοντος που θα κάνει το μοντάζ, απλά κράτα το. Όχι τόσο κοντά πάνω εκεί, ξέρεις, όχι τόσο κοντά γιατί θα κάθεται. Ένα τόσο κρίμα είναι. Όπως βλέπετε, το κυρίαρχο θηλυκό. Προσπαθεί να επιβάλλει αυτό που θέλει. Έλα! Ένα, δύο, τρία! Και όπως καταλάβατε, πρώτη απόπειρα αποτυχημένη.